η καταδίκη του νέου παπικού ημερολογίου. Μητροπολίτης γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Θεσσαλονίκης, Χρυσόστομος Μητρόπουλος, πηγή των Ιερών Προσευχητάριων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού ανέκαθεν χρησιμοποιεί το ημερολόγιο για να τηρούνται εδιάφορε εορτέ και νηστείε, ομοιοχρόνος, ομοιομόρφος και ομοιοτρόπος, προς ενίσχυση της συλλογής και ενότητος των μελών αυτής. Ουσιαστικώς το ημερολόγιο χρησιμοποιείται υπό της Εκκλησίας όχι δια καθεαυτό χρονομετρικών σκοπών, αλλά δια την ομοφωνία και συμφωνία και ενότητα του σώματος της Εκκλησίας δια λειτουργικούς λόγους, όπως ο καθορισμός του κύκλου των ακινήτων εορτών του έτους, των κινητών εορτών του Αγίου Πάσχα, των τεσσάρων νησιών και όλων των τυπικών διατάξεων των ιερών ακολουθιών. Την Εκκλησία δεν την ενδιαφέρει η ακρίβεια του χρόνου ως αυτοσκοπός, αλλά ως μέσον της εμπνεύματι Αγίου ενότητος σώματος αυτής, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι. Η Εκκλησία ουκ είδεν ακρίβεια χρόνου, εν μόνον είδε την ενότητα της πίστεως. Δόγμα γαρ δογμάτων εστίν η ενότηση της πίστεως. Ουδέ γαρ η Εκκλησία χρόνων ακρίβειαν είδεν. Τη συμφωνία πανταχού τιμώσα και την ομόνια αγαπώσα κατεδέξατο το επιταχθέν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η εισαγωγή του νέου παπικού Γρηγοριανού ημερολογίου διέσπασε την ενότητα της Εκκλησίας και δημιούργησε σχίσμα και διαίρεση, πράγμα θεοστιγές και θεομίσιτων. Ουδέν ούτω παροξύνει των θεών ως το Εκκλησίαν διαιρεθήνε. Ουδέ μαρτυρίου αίμα ταύτην δύναστε εξαλήθην την αμαρτίαν. Κάθε αλλαγή του ημερολογίου είναι απαγορευμένη και καταδικασμένη δια αναθέματος υπό της Εκκλησίας του Θεού, ως αντιβαίνουσα προς την παραδοθήσαν τάξην, προκαλούσα θόρυβον σάλλον διάσπασιν μερισμών. Η πρώτη καταδίκη της αλλαγής του ημερολογίου της προδαθήσεις υπό του Πάπα Ρώμης Γρηγορίου 13ου εγένετο υπό της Πανορθοδόξου Συνόδου της Κωνσταντινούπολεως το 1583. Όποιος δεν ακολουθά το έθιμα σικ της Εκκλησίας, καθώς 7 Άγιοι Οικουμενικές Σύνοδοι εφέστησαν και το Άγιον Πάσχα και το Μηνολόγιον καλώς ενομοθέτησαν και να ακολουθώμεν, και θέλει να ακολουθά τον νέο εφεύρετον Πασχάλιον και νέων μηνολόγιων των αθέων αστρολόγων του Πάπα και εναντιώνεται εις αυτά όλα και θέλει να ανατρέψει και να χαλάσει τα θαυροπαράδοτα δόγματα και έθιμα σικ της Εκκλησίας, ας έχει το ανάθεμα και έξω της του Χριστού Εκκλησίας και της των πιστών ομιγύρεως ας είναι. Και όταν το καλέσει ο καιρός και η χρία και αυτό το αίμα σας, να χύνετε για να φυλάξετε την παθροπαράδοτα πίστη και ομολογία σας. Η αυτή καταδίκη επικυρώθηκε κατ' επανάληψη συνοδικός και παραορθοδόξος το 1587, το 1593, το 1722, το 1756, το 1836, το 1848, το 1895 και το 1904. Επικυρώθηκε ακόμη και δια της πρακτικής της Εκκλησίας, διότι εν την πράξη επί 341 έτη από το 1583 ως το 1924 η Εκκλησία του Χριστού δεν εδέχθη την αλλαγή δεσμευμένη υπό των παραορθοδόξων συνόδων, των οποίων οι αποφάσεις έχουν κύρος οικουμενικών. Το 1924 όμως όσα πατριαρχία εδέχθησαν των νέων ημερολόγιων και όσα εκράτησαν το παλαιόν αλλά παρέμειναν εις κοινωνία με αυτόν, αντιβαίνοντα όλα προς τα πανορθοδόξους ειλημμένας αποφάσεις και προς την πανορθόδοξον υπεραιωνόβιον πρακτικήν, απεκόπησαν
της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Χριστού του Θεού ημών. Σημειωτέων ότι η εισαγωγή του νέου ημερολογίου του 1924, η γενωμένη κατεφαρμογή της διαβολή του αιρετικής και οικουμενιστικής εγκυκλίου του 1920 της εκδοθήσης υπό του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως εχαίνεται όλος πραξικοπηματικός, χωρίς απόφαση παρορθοδόξου ή τοπική συνόδου, χωρίς καν προσχήματα νομιμότητος, ακόμη και με απόφαση πιάφτη συνόδου να είχε γίνει, θα ήταν αντοθόδοξος και άκυρος ως αντιβαίνουσα εις ήδη ηλυμένη απόφαση επί εκκλησιαστικός δεδικασμένου θέματος. Εάν μία παρορθόδοξος σύνοδος ή δύνατο να αναιρέσει απόφαση προηγουμένης ηλυμένη εν Αγίω Πνεύματι, τότε και αυτής η απόφαση θα ήταν αναιρεταία υπό άλλης νεοτέρας. Όλε δε θα εστερούντο του δεσμευτικού κύρους, του επιφυτούντος και συνεδριάζοντος και συναποφασίζοντος εν αυτές Αγίου Πνεύματος. Τότε ουδενία απόφαση της Παρορθοδόξου Συνόδου θα ήταν υποχρεωτική και δεσμευτική δια τα μέλη της Εκκλησίας. Προς τι ο λόγος λοιπόν και ποιον το νόημα της συγκλήσεως Παρορθοδόξων Συνόδων όταν εαποφάσιστον δίνανται να αναιρεθούν από επομένην. Εις την πραγματικότητα όμως, συμφώνως προς την πράξη και το κανονικό δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επανορθόδοξη σύνοδη είναι ισόκυρη με τα οικουμενικάς και μη αναιρέσιμη. Και μη αναιρέσιμη. Όλες οι αποφάσεις των είναι οριστικές, τελεσίδικοι, αμετάκλητοι, δεσμευτικές και αποτελούν πηγή κανονικού δικαίου. Ουδενία απόφαση της Παρορθοδόξου Συνόδου ανηρέθη ποτέ υπό άλλης πιάφτης συνόδου. Ως εκ τούτου, εις το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου δεν υπάρχει περιθώριον δια την επίκληση του δικολαβικού και σοφιστικού όρου δυνάμει και ενεργία. Όσοι δήθεν εκκλησία δεχθήσε την ημερολογιακή αλλαγή είναι δυνάμει και όχι ενεργία σχισματικέ. Ακόμη και πριν ο Πάπας αλλάξει το ημερολόγιο το 1582, η Ορθόδοξος Εκκλησία έχουσα γνώση περί της ανακριβίας του εν χρήση Ιουλιανού ημερολογίου ήδη από τις πρώτες Οικουμενικής Συνόδου είχε απορρίψει κάθε πρόταση διορθώσεως του. Του το φαίνεται εις κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Θεοδωρήτου τον 5ο αιώνα, αλλά και κατά τον 14ο αιώνα, εις κείμενα του Πατριάρχου Ματθαίου Βλαστάρεως και του Αυτοκράτορος Ανδρονίκου, του Πρεσβυτέρου, όσοι αναφέρει ότι η Σύνοδος του 1341 σε σφυγημένο να φύγει το πράγμα ή να μην μερισμόν την Εκκλησία επάγει. Παρομοίως εκφράζεται και ο Βλάσταρης δια τους κινδύνους τους προερχομένους εκ μιας αλλαγής του ημερολογίου, ότι αυτή πρόξενος γεννήσεται στάθιος, ου μετρία στη Εκκλησία. Το Ιερό Πιδάλιο στη σελίδα 9 αναφέρει ότι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι πατέρες εγνώριζαν ότι το εν χρήση ημερολόγιον δεν εμέτρανε ακρίβεια των χρόνων, αλλά ως σοφοί όπου ήσαν δεν ηθέλησαν να το διορθώσουν, προτιμώντας τη συμφωνία και ενότητα της Εκκλησίας παρά την ακρίβεια του χρόνου και το σχίσμα εκ της ακριβίας. Ως αποδεικνύεται εκ των επανειλημμένων παρορθοδόξων συνοδικών αποφάσεων και εκ της υπεραιωνοδίου πρακτικής, η Εκκλησία του Θεού δια φρικτών αναθεμάτων κατεδίκασε οριστικός, αμετακλήτως και δεσμευτικός την αλλαγή του ημερολογίου και απηγόρευσε πάσα χρήση νέου ημερολογίου. Η υιοθέτηση του νέου παπικού Γρηγοριανού ημερολογίου το 1924 ή κατευθυνισμών τροποποίησης και διόρθωσης του Ιουλιανού δεν εγένονται υπό της Ορθοδόξης Εκκλησίας του Χριστού, αλλά επευλήθη εξωσυνοδικός, αντικανονικός και πραξικοπηματικός υπό οργάνων της Εβραιομασονίας. Ποιού των όντων των πρωταγωνιστών μελετίου Δέλτα Μεταξάκη
Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Γρηγορίου Ζήτα Ζεργουδάκη, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Μητροπολίτου Αθηνών, καθώς επίσης και της στρατιωτικής κυβερνήσεως Στυλιανού Γονατά. Το ημερολόγιο δεν το άλλαξε η Εκκλησία του Θεού, δεν είναι το έργο Θεού, το άλλαξε η Εβραιοσιωνιστική Μασονία, η Εκκλησία του Σατανά ή το έργο του Διαβόλου. Εκατατόπους εκκλησίες, οι οποίοι εδέχτηκαν την εξωεκκλησιαστική και αντικανονική εισαγωγή του νέου παπικού ημερολογίου, καθώς και όσοι δεν την εδέχθησαν, αλλά παρέμειναν εις κοινωνία μεταθών, εμπίπτουν εις τα φρικτά αναθέματα της Εκκλησίας. Εκπίπτουν της Θείας Χάριτος, καθίστανται σχισματοαιρετικέ. Δεν έχουν Θεία Χάρη στα μυστήρια των, δεν παρέχουν σωτηρία εις τα μέλη των, δεν γεννούν τέκνα της Βασιλείας του Θεού και λειτουργούν ως πύλε κολάσεως. Είναι ηλίου φαϊνότερον και πρέπει να γίνει της πάση γνωστόν ότι Εκκλησία δεχθήσα των νέων Γρηγοριανών παπικών ημερολόγιων κατέστη σχισματική και ως εκ τούτου τα μυστήριά της στερούνται της Θείας Χάριτος. Η αντορθόδοξος αλλαγή του ημερολογίου βεβαίως δεν απετέλεσε μια μεμονωμένη πλάνη ή μια μεμονωμένη σχισματική ενέργεια. Απετέλεσε το πρώτο βήμα προς την πανέλεση του αθέου οικουμενισμού, την πατρισκία και την παγκόσμια κυριαρχία του Αντιχρίστου, την προετοιμαζομένη υπό του διεθνούς ευρεοσιωνισμού. Εξάλλου περιλαμβάνεται και στην αιρετική οικουμενιστική εγκύκλιο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, την εκδοθήσαν το 1920 και εις τας αποφάσεις του Κωνσταντινούπολης Ληστρικού και όχι Παρορθοδόξου Συνεδρίου των Μάιων Ιούνιων του 1923. Η διαβόητος αιρετική εγκύκλιος του 1920, η οποία έχει τον βλάσιμο τίτλο «Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» και αποτελεί τον καταστατικό χάρτη του Αντιχρίστου και αθέου οικουμενισμού, προβλέπει εις το πρώτον άρθρο της την προώθηση της αντιεκκλησιαστικής ενότητος των αιρετικών εκκλησιών δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονων εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Έτηρες κατά το δεύτερο μέτρο, το οποίο προωθεί είναι συγκληρονόμη και σύσσωμη της Ευαγγελίας του Θεού εν τω Χριστώ. Ο οικουμενισμός εις πρώτη φάση προωθεί τη διαχριστιανική ένωση όλων των αιρέσεων και εις δευτέρα φάση την διαθρησκειακή ένωση όλων των θρησκειών. Από όπου θα προκύψει η θρησκεία του Αντιχρίστου. Η εισαγωγή του νέου ημερολογίου ή το πρώτο βήμα προς την αντίχριστον πανθρησκεία του οικουμενισμού. Δι' αυτό το νέο ημερολόγιο δεν είναι απλώς μια ημερολογιακή μεταρρύθμιση, είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου. Η αλλαγή του ημερολογίου και πρόξενο στάσεως ου μετρία στην Εκκλησία εγένετο και σχίσματα προεξένησε και το κράτος διετάραξε και την κοινωνία διεύθυρε και την λογική διεστέβλωσε και αιρέσεις εισήγαγεν. Η διατήρηση λοιπόν του Ιουλιανού ημερολογίου, το οποίο η Ορθόδοξος Εκκλησία παρέδωκε, είναι υποχρεωτική. Η δε αλλαγή του αποτελεί άμεσον αποκοπήν και έξοδον από την Εκκλησία του Θεού. Άμεσον χωρισμόν από την Αγία Τριάδα, άμεσον απώλεια της Θείας Χάριτος και άμεσον συγκατάταξη εις την συναγωγή του απαρχής ανθρωποκτόνου και πλάνου Σατανά. Δια τούτο δεν επιτρέπεται ουδενία πνευματική και εκκλησιαστική επικοινωνία ή συμπροσευχή μετά των ακολουθούντων των νέων ημερολόγιων και των κοινωνούντων αυτής, διότι αποτελεί απώλεια της ομολογίας της Ορθοδόξου πίστεως. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, παρατίθεται εκ χειρογράφων τα δύο ιστορικά σιγήλια, είτε οι αποφάσεις της καταδίκης και του αναθεματισμού του νέου παπικού Γρηγοριανού ημερολογίου υπό τον Αγίων Παρορθοδόξων Συνόδων
του 1583 και 1593. Thank you.